Χτυπήστε το κουδούνι. Δεν θα είναι καλής εκεί. Θα είναι ο Γιάννης εκεί. Να σας βοηθήσει. Σε κάθε περίπτωση, όπως και να έχει, θα περάσουμε μετά. Θα περάσετε, φυσικά εννοείται. Κώστα Τσιάρα, υποψήφιο βουλευτή Νέα Δημοκρατία, γραμματέα κοινοβουλευτική ομάδα τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφιο στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα. Αγροτικό νομό, θα τα συζητήσουμε και Τσιάρα. Τα λέγαμε και νωρίτερα με τον κύριο Ραχοβίτη, τον υπουργό, μέχρι αυτή την περίοδο. Ωραία. Με μεγάλο ενδιαφέρον. Και τον κύριο Άγγελο Μαρκόπουλο, υποψήφιο βουλευτή με την Ένωση Κεντρών στη Β' Αθηνών. Είστε, στο βόρειο τομέα. Ευχαριστώ. Να είστε καλά, καλώς ήρθατε στο Open. Και έχω βρείτε, εγώ θέλω να εκμεταλλευτώ την ιδιότητά σας του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Είστε και εσείς από τη Λακωνία, ένας νομός αγροτικός. Ελαιόδενδρα, δηλαδή ζει ο κόσμος από εκεί. Και όπως και ο νομός που πολιτεύεται ο κ. Τσιάρας. Οι αγρότες είναι στο επίκεντρο. Πάντα ξέρετε, υπάρχει αυτό το πράγμα ότι τους αγρότες. Υπάρχει αίσθηση ότι τους θυμάστε όλοι παραμονές εκλογών και υπόσχεστε πράγματα τα οποία στην πορεία μετά δεν υλοποιούνται. Ναι, μεγάλο πρόβλημα για τους αγρότες, το κόστος παραγωγής. Καταρχήν, θεωρώ ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην αγροτική παραγωγή είναι αυτό που μόλις παρουσιάσατε, το ζήτημα της κλιματικής αλλαγής. Ναι. Το 2018 ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά για την αγροτική παραγωγή και το 2019 συνεχίστηκε να είναι δύσκολη. Είχαμε περιοχές στην Μπέλα, στην Ημαθία, ακόμα και στη Λακωνία, όπου χτυπήθηκαν από το χαλάζι τους καλοκαιρινούς μήνες, την άνοιξη και τους πρώτους μήνες, τις πρώτες μέρες του καλοκαιριού, μέχρι και 4 φορές. Πέρασε χαλάζι και για 4η φορά από συγκεκριμένα. Αυτό το ξαφνικό μπουρίνι που ρίχνει, που σε ορισμένες. Αυτά τα μπουρίνια, λοιπόν, ακριβώς, κύριε Χατζαπούπουλε, που λόγω της ζέστης δημιουργούν έντονη κίνηση των νεφών, εν πάση περιπτώσει, δημιουργούν χαλάζι, να το πούμε απλά. Από αυτές τις τεχνικές την αλλαγή, έχετε υπολογίσει ως Υπουργείο πόσο είναι το κόστος των αποζημιώσεων? Θα σας πω. Πέρυσι για το 2018, καλυπτόμενες ζημίες από τον ΕΛΓΑ. Καλυπτόμενες ζημίες ήταν πάνω από 165 εκατομμύρια. Για μη καλυπτόμενες ζημίες, το Υπουργείο έδωσε, και δεν ήταν καθόλου προεκλογικά, αλλά ήταν ανάγκη των ανθρώπων, γι' αυτό λέμε ότι πια τα πράγματα δεν είναι όπως ήταν παλιότερα, έδωσε ως έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις πάνω από 90 εκατομμύρια για μείωση παραγωγής, για απώλεια, για στήριξη του εισοδήματος των αγροτών, πάνω από 90 εκατομμύρια, πλέον των καλυπτόμενων δαπανών, δηλαδή φτάσαμε στα 250 εκατομμύρια χρήματα που διατέθηκαν στους αγρότες για να στηριχτεί η παραγωγή. Το ζήτημα όμως είναι, και με αφορμή το ρεπορτάζ που είχατε για την Κεντρική Ευρώπη, ότι η κλιματική αλλαγή είναι εδώ και οφείλουμε να προετοιμαστούμε και να μην χαϊδεύουμε αυτιά. Να δούμε πού θα έχουμε τις κλιματικές τις μεγαλύτερες επιπτώσεις, σε ποια κατεύθυνση θα είναι αυτές οι επιπτώσεις, γιατί ξέρετε, από περιοχή σε περιοχή θα έχουμε διαφορετικά φαινόμενα. Στην Κρήτη, στην Νότια Ελλάδα, θα έχουμε έντονα φαινόμενα ξηρασίας. Αντίθετα, στη Δυτική Ελλάδα ή στη Μακεδονία, θα έχουμε πολύ πιο έντονα πλημμυρικά φαινόμενα, πιο έντονες βροχοπτώσεις, ανισοκατανομή. Αυτό που κάναμε πρόσφατα, καταφέραμε και ολοκληρώσαμε, οριμάσαμε και εντάξαμε σε χρηματοδότηση 32 έργα υποδομής στον αγροτικό τομέα, ύψους πάνω από σχεδόν 500 εκατομμύρια, 480 εκατομμύρια, που είναι ολοκλήρωση παλαιών αρδευτικών έργων που δεν λειτουργήσαν ποτέ και τώρα σχεδιάστηκαν τα δίχτυα και τίθεται σε λειτουργία. Αυτά τα έργα πάντα γίνονται τώρα. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται μια μικρή επανάσταση. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε έργα τα οποία ήταν κατασκευασμένα κουφάρια, μεγάλα φαραωνικά έργα, όπως το χαρακτηριστικό έργο της Τάκας. Ήταν ένα φράγμα στην μια λίμνη, παλιά λίμνη στην Αρκαδία, όπου είχε ολοκληρωθεί το έργο εδώ και 15 χρόνια, αλλά δεν πότιζε ούτε ένα στρέμμα γης. Γιατί δεν είχε σχεδιαστεί ποτέ, δεν ολοκληρώθηκαν οι μελέτες και δεν εντάχθηκε σε χρηματοδότηση το αρδευτικό δίκτυο. Έμενε εκεί το φράγμα γεμάτο νερό, χωρίς να μπορεί να εξυπηρετήσει τους αγρότες. Τέτοια έργα λοιπόν βρήκαμε πολλά. Όπως βρήκαμε και πολλά έργα που ήταν σε διαδικασία εκτέλεσης, σε διαδικασία ένταξη χρηματοδοτούμενα έργα. Άρα λέτε ότι κάπως έχουμε θωρακιστεί απέναντι σε αυτή την κλιματική αρχίζουμε αλλαγή. Αρχίζουμε να θωρακιζόμαστε. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχουμε θωρακιστεί ακόμα σαν χώρα, αλλά δουλεύουμε πάνω σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία, για να κάνουμε και άλλο γύρο. Κύριε Τσιάρα, τώρα εσείς να ξεκινήσουμε, αν μπορείτε, επειδή και ο νομός σας είναι έτσι και εσείς πολιτεύεστε εκεί. Το άλλο μεγάλο θέμα με την κλιματική αλλαγή ήταν αυτό που δείξαμε προχθές από την Μπέλα, νομίζω ή την Ημαθία. Ναι, που δεν βρίσκουν ανθρώπους να πάνε στα χωράφια λόγω των επιδομάτων. Κοιτάξτε, αυτό πώς μπορεί να αλλάξει? Καταρχήν, εγώ θα συμφωνήσω για το θέμα της κλιματικής αλλαγής. Θα σας πω μάλιστα ότι ακόμη και χθες είχαμε ένα φοβερό φαινόμενο στο νομό Καρδίτσας,
όπου μεταξύ του Δήμου Μουζακίου και του Δήμου Παλαμά υπάρχει μια τεράστια καταστροφή σε καλλιέργειες. Μέσα από αυτή τη. Αλλάζει και αυτό. Αλλάζει και μπουρίνει αυτό που αναφέρατε κλπ. Μια εικόνα η οποία είναι αδιανόητη, δηλαδή δεν μπορώ να σας την περιγράψω. Και έχουμε καλέσει βεβαίως και τους αρμόδιους φορείς να συνεργαστούν, την αυτοδιοίκηση, τον ΕΛΓΑ. Έτσι, υπάρχουν ζητήματα τα οποία προφανώς πρέπει η πολιτεία να αρχίσει να τα βλέπει με μεγαλύτερη ταχύτητα και να βοηθάει τον αγροτικό κόσμο. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο πρωτογενής τομέας είναι, θα έλεγα, ένας από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής μας οικονομίας. Και αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Ωστόσο, με βάση το ουσιαστικό ερώτημα, νομίζω ότι είμαστε σε μια άλλη εποχή και πρέπει να δούμε σοβαρά τον επανασχεδιασμό της αγροτικής ενασχόλησης και της αγροτικής παραγωγής. Είναι ένα οριακό σημείο στο οποίο πλέον φαίνεται καθαρά ότι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων δεν είναι αυτή που θα θέλαμε. Άρα λοιπόν πρέπει να μπούμε σε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για να δούμε ποιο είναι το μέλλον της αγροτικής παραγωγής. Πάντα πίστευα ότι η αγροτική παραγωγή θα μπορέσει να δώσει την υπεραξία στην ελληνική οικονομία και το ζω από την περιοχή μου, όπως αναφέρατε κύριε Χασαπόπουλε νωρίτερα. Ωστόσο, για να γίνει το οποιοδήποτε βήμα πρέπει να σχεδιαστεί κεντρικά. Και βεβαίως προφανώς προκύπτουν νέες, θα σας έλεγα, εξελίξεις ή αναδιατάσσεται η πραγματικότητα την οποία πρέπει να παρακολουθήσουμε. Εγώ δεν σύμφωνω ότι είμαστε θωρακισμένοι, διότι απλούστατα έχει αλλάξει όλο το τοπίο. Έχει αλλάξει το περιβάλλον. Έχει αλλάξει η πραγματική αγορά. Έχουν αλλάξει όλα τα πραγματικά δεδομένα. Άρα λοιπόν, εκτιμώ ότι η επόμενη κυβέρνηση, που για μένα θα είναι η επόμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει ένα πολύ μεγάλο στοίχημα να αναδιατάξει ουσιαστικά όλο το μοντέλο του πρωτογενούς τομέα, για να μπορέσει να δώσει την πραγματική δυνατότητα στη χώρα μας να βγει από αυτή την οικονομική κρίση. Και έτσι, εγώ πάντως θέλω να επιμείνω, πριν πάμε στον κύριο Μαρκόπουλο, ότι χρειάζεται κάτι πιο συγκεκριμένο. Φελώς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι θα δοθούν κίνητρα για νέους αγρότες. Δηλαδή, υπάρχουν, ο επανασχεδιασμός, όλο αυτό που περιγράφεται, είναι καλό και λογικό και θεμητό. Αλλά μήπως πρέπει να κινηθείτε πιο γρήγορα και με πιο συγκεκριμένο τρόπο. Τα κίνητρα, κοιτάξτε κύριε Σαραντάκο, τα κίνητρα συνήθως υπάρχουν στα προγράμματα. Παλιά είχαμε το βαβάκι, ας πούμε, ότι κάναμε πλασματικές καλλιέργειες, να τα λέμε αυτά. Δεν είναι ψέμα. Δεν έχουμε αντίρρηση γι' αυτό. Δεν είναι εκεί το θέμα, για αν θα πούμε ή δεν θα πούμε αυτά. Το ζήτημα είναι ότι βρισκόμαστε σε έναν παρόντα χρόνο και πρέπει να σχεδιάσουμε το παρόν και το μέλλον. Και δυστυχώς αυτό δεν υπάρχει ως δυνατότητα. Εμείς πιστεύουμε ότι προφανώς θα δώσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες στον αγροτικό κόσμο να σταθεί όρθιο στα πόδια. Ωραία, πετρέλαιο. Σε λέω συγκεκριμένα, πετρέλαιο. Θα δώσουμε. Θα δώσουμε. Εξηλεκτρισμό, φθηνό ρεύμα. Θα δώσουμε. Το ΦΠΑ θα τον επαναφέρουμε ουσιαστικά για τα αγροτικά μηχανήματα εκεί που ήταν. Ήταν 12%. Πότε, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το ξαναπήγε 24%. Εμείς θα το επαναφέρουμε. Θα δώσουμε όλες αυτές τις δυνατότητες για να μειωθεί το κόστος παραγωγής. Από εκεί πέρα υπάρχει όμως ένα μεγάλο στοίχημα. Αυτό ήθελα να σας πω νωρίτερα. Το οποίο πρέπει να το δούμε όλοι μας πολύ σοβαρά. Ξέρουμε ποιες ήταν οι παθογένειες που έρχονται από το παρελθόν. Υπάρχει μπροστά μια μεγάλη πρόκληση. Η νέα κοινή αγροτική πολιτική προφανώς θα έχει λιγότερα χρήματα. Είναι σχεδόν δεδομένο αυτό. Και όσο θα προχωρούμε στο μέλλον, αυτά τα χρήματα θα περιορίζονται. Ακριβώς. Ποιο είναι λοιπόν το ζητούμενο? Το ζητούμενο είναι τα ελληνικά προϊόντα να είναι ανταγωνιστικά στην παγκόσμια αγορά. Όταν πλέον υπάρχουν μεγάλες χώρες οι οποίες μπαίνουν σε αυτό το χώρο, είναι η Κίνα, είναι η Ινδία, είναι ακόμη και η Τουρκία, είναι οι αφρικανικές χώρες και παράγουν τέτοιου είδους προϊόντα, όπως είναι τα βασικά δικά μας προϊόντα, σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, που δεν μπορούμε εμείς ουσιαστικά να τις ανταγωνιστούμε με βάση το δεδομένο ότι το δικό μας κόστος παραγωγής είναι υψηλότερο, αντιλαμβάνεστε ότι είμαστε μπροστά σε μια πολύ μεγάλη πρόκληση. Εντάξει. Και αν θα έπρεπε σήμερα να συζητάμε ειλικρινά για τον αγροτικό τομέα, ειλικρινά για τον πρωτογενή τομέα, θα έπρεπε να βάζουμε στο τραπέζι τη συζήτηση τέτοιου είδους ζητήματα. Και έτσι, ποια είναι η άποψή μου? Να σας πω κάτι, ένα λεπτό. Παρακαλώ. Είχα πάει εγώ με τον κύριο Καραμαλή ως πολιτικός συντάκτης του Έθνους το 2004 στην Κίνα. Μιλάμε πριν από 15 χρόνια. Ήταν το ζητούμενο πώς θα γίνει η εξαγωγή του ελληνικού ελαιολάδου στην Κίνα. Δεν έγινε τίποτα. Και έχουν περάσει 15 κυβερνήσεις από τότε. Κοιτάξτε, έχουν γίνει βήματα. Από όσο τουλάχιστον γνωρίζω εγώ, έχουν γίνει. Είναι τεράστια αγορά, δηλαδή θα μπορούσαμε να σωθεί όλη στην έκταση η παραγωγή. Θα μπορούσαμε να το πετύχουμε. Αλλά αν εν πάση περιπτώσει. Θα σας πω δύο πράγματα όταν τελειώσει ο κ. Σαρδέν. Με συγχωρείτε, για το πώς προστατεύονται και πώς προωθούνται τα ελληνικά προϊόντα. Γιατί ο μύθος του κόστους. Όχι αυτή τη στιγμή, όχι, αλλά πρέπει να πούμε τι βήματα έχουν γίνει. Όταν μιλάμε για μονοδιάστατα, για το κόστος παραγωγής στα ελληνικά προϊόντα, που τα ελληνικά προϊόντα, η Ελλάδα μας είναι μια χώρα πολύ μικρή για το μέγεθος στον παγκόσμιο χάρτη,
Έχει όμως το εξής συγκριτικό πλεονέκτημα, ότι παράγει ποιοτικά προϊόντα ακριβώς λόγω της ποικιλομορφίας. Αν μου επιτρέπετε, σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε. Αυτό είναι το βασικό μας πλεονέκτημα. Σε αυτό πρέπει να επενδύσουμε. Ακριβώς. Δεν συμβαίνει ακόμα σήμερα. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Θα σας πω με τις εμπορικές συμφωνίες που έχουν συναυθεί. Ναι, κύριε Μαρκοπούλε. Καταρχήν πρέπει να σας ευχαριστήσω που με καλέσατε με δύο αξιόλογους υπουργούς να είμαι στο πάνελ σας. Του οποίου ξέρω από την Βουλή που ήμουν εμπειρογνώμονας 29 χρόνια, θέλω να πω ότι στην Ευρώπη υπάρχει πρόγραμμα αναδιάθρωσης των αγροτικών υποδομών. Και έχει αποκαλυφθεί με δορυφόρο ότι στην Ελλάδα υπάρχουν 768.000 τρέμματα ακαλλιέργητα. Στην περιοχή της Θεσσαλίας, στην περιοχή της Ηλίας, στην περιοχή του κάμπου των Τρικάλων και της Καρδίτσας, είναι ακαλλιέργητα. Αυτά λοιπόν μας οδηγούν στο συμπέρασμα εμείς να αγοράζουμε στάρι από τη Σλοβενία και από την Εστονία. Και να μην έχουμε στάρι να θρέψουμε την Ελλάδα. Είναι, λοιπόν, είναι άλλο το κόστος παραγωγής εκεί, κύριε Μαρκοπούλε. Το ξέρω. Αλλά εδώ όμως, είναι άλλο το κόστος παραγωγής. Πρέπει να γίνει αναδιάθρωση των αγροτικών υποδομών με χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία δεν τα έχουμε αγγίξει. Το ξέρω πολύ καλά το θέμα αυτό, διότι το είχαμε αντιμετωπίσει στη Βουλή και με ερωτήματα ευρωβουλευτών. Και πρέπει αυτό το πράγμα να τεθεί σε εφαρμογή από τη νέα κυβέρνηση, διότι υπάρχουν παιδιά στην Ανδραβίδα, Γαστούνι. Υπάρχουν χιλιάδες τρέμματα καλλιέργητα. Τελείως καλλιέργητα. Να σας πω κάτι. Ο αγρότης για να αλλάξει την καλλιέργειά του και να γίνει αναδιάρθρωση θέλει να ξέρει πού πηγαίνει. Ναι. Δεν αλλάζει λοιπόν, τόσο εύκολα. Εάν λοιπόν το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πει ότι εγώ σου επιδοτώ μέρος του κόστους ή το μισό κόστος, να δείτε πώς το αλλάζει. Ναι. Γι' αυτό ακριβώς.